Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση που προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς. Ο Σπύρος Λάμπρου μιλάει αποκλειστικά στο sportdog.gr. Ο παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων του Star ξετυλίγει τις παιδικές του αναμνήσεις γύρω από τον αθλητισμό, αποκαλύπτει ποια ομάδα υποστηρίζει και εκφράζεται με πόνο ψυχής για τα άδεια γήπεδα λόγω οπαδικής βίας. Ο έμπειρος δημοσιογράφος εξηγεί γιατί τον σημάδεψε η δολοφονία Φιλόπουλου, αναφέρεται στα ρεπορτάζ που αποτέλεσαν εμπειρίες ζωής και στο τέλος ρίχνει μια πρόταση βόμβα, στέλνοντας μήνυμα στους αναγνώστες του sportdog.gr. Δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Χρήστο Κωνσταντινίδη. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στο Κοροπή. Μικρή γειτονιά, μικρή πόλη. Έχω μεγαλώσει σε γειτονιές. Έχω παίξει σε γειτονιές και νομίζω ότι για μένα ο αθλητισμός άρχισε και τελείωσε εκεί. Δεν μου άρεσε ποτέ να παίζω σε ομάδες, δεν είχα την οργάνωση, την αυτοσυγκέντρωση για να παίξω ποτέ σε ομάδες και δεν μπορούσα να εναρμονιστώ με τις διαταγές που σωστά έδιναν οι προπονητές για να λειτουργήσει μια ομάδα. Έτσι λοιπόν έπαιζα πάντα στις γειτονιές, μου άρεσε αυτή η ελευθερία. Έπαιζα πάρα πολύ και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τα λάτρευα και τα δύο. Μπάσκετ έπαιζα σε κολόνες, στις οποίες καρφώναμε στην αρχή τελάρα από φρούτα και βάζαμε κάτω δίχτυ από πατάτες για να ρίξουμε τα πρώτα σουτ. Μετά έπαιρνα κουβάδες από τη μάνα μου, τους έκοβα κάτω και τους κάρφωνα και αυτούς. Έπαιξα πάρα πολύ μπάσκετ και εκεί. Κάρφωνα κιόλας εκεί γιατί έφτανα. Και μετά φτάσαμε στις σιδερένιες μπασκέτες που παίρναμε το στεφάνι και το κολούσαμε σε μία κολόνα. Φωνάζαμε σιδεράδες να βάλουν ηλεκτροκόλληση, να βάλουν 1002, ταμπλό ξύλινα φτιαγμένα από εμάς, τα ζωγραφίζαμε κιόλας και παίζαμε πάρα πολλές ώρες μπάσκετ. Θυμάμαι να παίζω δηλαδή εκεί στην εφηβεία μου γύρω στις 4 με 5 ώρες μπάσκετ κάθε μέρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ να παρακολουθώ. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Και η οικογένεια όλη δική μου είναι Παναθηναϊκή. Τα ουρλιαχτά μας ακουγόντουσαν σε ολόκληρη τη γειτονιά, όχι μόνο από εμάς αλλά και από τα διπλανά σπίτια. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά υπήρχαν παίκτες που παίξανε σε δύο και σε τρεις τεράστιες ομάδες. Όπως ας πούμε για μένα ήταν ίδαλμα ο Ζάρκο Πάσπαλι, ήταν συγκλονιστικός παίκτης, φοβερό χέρι. Ο Στογιάκοβιτς, ο Ντόμινικ Βίλκινγκς όταν ήρθε, φυσικά ο Νίκος Γκάλης. Αλλά από το Παναθηναϊκό θυμάμαι και τις τεράστιες πεντάδες που είχε όταν σήκωνε τα κύπελα Ευρώπης. Παρακολουθούσαμε όλα τα παιχνίδια από το δωμάτιο των γονιών μου, όπου ήταν ο πατέρας μου στο κρεβάτι, ο αδερφός μου στη μία γωνία, εγώ στην άλλη. Τα έχουμε μάλιστα τυναχτεί και οι τρεις σε μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού. Νομίζω ήταν το πέμπτο κύπελο που πήραμε στην Ευρώπη στο μπάσκετ, όπου έχει διαλυθεί το κρεβάτι. Και έχει μπει η μάνα μου και μας λέει: θα σας κόψω τα κεφάλια και στους τρεις. Βρείτε λεφτά τώρα να φτιάξετε το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε το βράδυ. Θυμάμαι ότι ήταν ένα τεράστιο πανηγύρι στο 5-2 του Παναθηναϊκού. Είχαμε χάσει στη Χόβεντ και κερδίσαμε εδώ τη Χόβεντ 5-1. Ή ένα φοβερό παιχνίδι με τη Γιουβέντους που είχαμε χάσει 3-2 εκεί και κερδίσαμε ένα 0 εδώ. Ή ένα φοβερό απευθείας φάουλ του Παόλου Σόζα. Ή το συγκλονιστικό παιχνίδι με τη Ρώμα όπου γίνεται χαμός. Και φεύγει η μάνα από το σπίτι, αποχωρεί, αφού ουρλιάζουμε εμείς, χτυπάμε πόρτες, πανηγυρίζουμε λες και είμαστε στο γήπεδο, αποχωρεί, φεύγει και την ψάχνουμε εμείς μετά το παιχνίδι, προσπαθούμε να την βρούμε στις γειτόνισσες και δεν μας απαντάει, είναι έξαλλη γιατί της έχουμε κάνει το σπίτι λίμπα. Για μένα το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα όταν είδα μπροστά μου νεκρό το Φιλόπουλο. Ήμουν από τους πρώτους δημοσιογράφους που είχα φτάσει στη Λεωφόρο Λαβρίου όταν τον μαχαίρωσαν. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε, ήμασταν στα 100 μέτρα και βλέπαμε το παιδί να πεθαίνει. Από εκεί και πέρα για μένα άλλαξαν τα πάντα. Δεν με διέφερε τίποτα που να έχει σχέση έξω από το κομμάτι του γηπέδου που παίζανε οι 11 με τους 11 παίκτες. Από εκεί και πέρα μου ήταν όλα τα άλλα διάφορα. Και γι' αυτό και δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει. Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ορισμένοι αυτοαποκαλούμενοι φίλοι των ομάδων. Δεν μου αρέσει όλη αυτή η οργάνωση και δεν συμμετέχω και δεν την αποδέχομαι και δεν θέλω να τους έχω και δίπλα μου. Γι' αυτό και κάθομαι και το βλέπω από την τηλεόραση όταν το βλέπω. Μου αρέσει ο Παναθηναϊκός στην μπάλα, νομίζω ότι παίζουμε πολύ καλύτερα πλέον. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Γιωβάνοβιτς. Στο μπάσκετ, εντάξει, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα πλέον. Δεν μου άρεσε πέρσι και πρόπερσι φυσικά που ήμασταν μια ομάδα που απλώς συμμετείχε στη Euroleague. Νομίζω ότι τώρα είμαστε εξαιρετικοί.
Παίζουμε σοβαρό μπάσκετ. Με μία-δύο προσθήκες ακόμα και αν γυρίσουν οι τραυματίες, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα τα καταφέρει να το σηκώσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός από τον Παναθηναϊκό όμως έχουμε και ένα πολύ ισχυρό Ολυμπιακό. Θα ήθελα να είχαμε και μία πολύ ισχυρή ΑΕΚ και ένα πολύ ισχυρό ΠΑΟΚ. Θα ήθελα δηλαδή να γίνονται 3-4 πολύ δυνατά παιχνίδια. Να γίνεται μια μεγάλη μάχη. Θα ήθελα να δυναμώσει πολύ η Βόρεια Ελλάδα στο μπάσκετ. Το πιο σημαντικό παιχνίδι της ζωής μου ήταν σε ένα λόφο του Ιράκ που υπάρχουν πιτσιρίκια τα οποία παίζουν μπάλα αψηφώντας τον κίνδυνο. Οι Αμερικανοί τους βομβαρδίζουν και εκεί να παίζουν μπάλα από κάτω. Είχα πάει λοιπόν μαζί με τον οπερατέρ να κινηματογραφήσουμε τη συγκεκριμένη στιγμή, να κάνουμε ρεπορτάζ για αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα που ήταν παιδιά 5, 7, 8 χρονών που παίζανε μπάλα και από πάνω ρίγνανε βόμβες. Τότε λοιπόν οι Φενταγίν έφτασαν, μας συνέλαβαν και εχμαλωτίστηκα τότε στο Ιράκ. Γιατί απαγορευόταν να φτάσω μέχρι εκείνο το σημείο, γιατί πίσω από το λόφο ήταν τα αντιεροπορικά των Ιρακινών. Αυτός ήταν πραγματικά ένας σπουδαίος ποδοσφαιρικός αγώνας. Ήταν και μεγάλη τιμή για μας που το παρακολουθήσαμε από αυτές τις χωμάτινες εξέδρες που είχαν δημιουργήσει οι βόμβες που είχαν σκάσει δίπλα από το υποτυπώδες αυτό γήπεδο που έπαιζαν αυτά τα παιδάκια. Σπύρο, θέλω τόσα πράγματα να μου πεις για όλα αυτά που έζησες εσύ στον πόλεμο στη Μαριούπολη. Νομίζω ότι η κάλυψη που κάναμε και ως κανάλι στον πόλεμο της Ουκρανίας ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε να φτάσουμε στις πόλεις που δεν μπόρεσε να φτάσει ούτε το CNN ή το BBC. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι πραγματικά κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη Μαριούπολη, όπου οι Ρώσοι την πολιόρκησαν και πραγματικά ήταν στο επίκεντρο των ειδήσεων το τι συνέβη εκεί και στα χωριά όπου ήταν οι Έλληνες. Φτάσαμε δίπλα από τους Έλληνες, καταφέραμε να τους απεγκλωβίσουμε, να απεγκλωβιστούμε και εμείς μαζί τους. Είχαμε ένα μαραθώνιο για να φύγουμε από εκεί όταν οι Ρώσοι μπήκαν και για να καταφέρουμε να φτάσουμε στην ελεύθερη Ουκρανία. Νομίζω ότι το μεταφέραμε και το ρεπορτάζ όπως ήταν, όπως έπρεπε, ρισκάροντας, αλλά μας βγήκε. Είναι και θέμα τύχης πολλά πράγματα. Είμαι περήφανος πάντως για αυτή τη δουλειά που κάναμε και για το σταθμό και για την προσπάθεια όλων. Πρόταση βόμβα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ότι είναι μεγάλη γελοιότητα και ηλιθιότητα να πιανόμαστε στα χέρια γιατί ο ένας υποστηρίζει αυτό και ο άλλος υποστηρίζει το άλλο. Φυσικά θα υποστηρίξει την ομάδα σου. Φυσικά θα πεις ότι εσύ έχεις δίκιο και φυσικά εσύ θέλεις να κερδίσεις. Πώς θα το κάνουμε? Εμείς θέλουμε να πάρουμε το κύπελλο, δεν θέλουμε να το πάρουν οι άλλοι. Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ό,τι συμβαίνει δεν συμβαίνει μόνο γιατί κάποιοι πιτσιρικάδες δώσαν ένα ραντεβού με κάποιους άλλους πιτσιρικάδες. Θεωρώ ότι συμβαίνει γιατί κάποιοι άλλοι πίσω από αυτούς τους πιτσιρικάδες στήσανε μια τέτοια κατάσταση, τους δώσαν εντολές και κάνανε αυτά τα ραντεβού. Σε όλα τα χρώματα, με όλες τις φανέλες και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αν σταματήσουν όλα αυτά, τότε θα βελτιωθεί και η κατάσταση, τότε θα γυρίσει και ο κόσμος στα γήπεδα. Δεν μας αρέσει να δούμε ένα ΟΑΚΑ, αν λειτουργήσει επίσης πάλι και αυτό με το καλό, να είναι γεμάτο με 80.000 ανθρώπους. Αυτά είναι τα δύσκολα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Γιατί όχι? Και να έχει από τη μια μεριά τη μια ομάδα, από την άλλη την άλλη. Γιατί όχι επιτέλους? Γιατί να μην το ζήσουμε αυτό το πράγμα? Πόσα χρόνια θα κάτσουμε δηλαδή να μην μπορούν να μετακινούνται οι φίλαθλοι, να μην μπορούν να δουν μαζί παιχνίδι? Γιατί? Για τους αναγνώστες Sportdog, κλικάρουμε συνεχώς, βλέπουμε τα πάντα. Προσέχτε με τα στοιχήματα, μαζεμένα παίζουμε μέχρι εκεί που πρέπει και με μέτρο. Εντάξει, και όχι πολύ φανατισμός, δεν χρειάζεται. Μπάλα είναι, θα περάσει.